Καλησπέρα σας από την Ερτόπερ, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Στον αέρα της μοτοσυκλέτας» με τον Θανάση Μουρίκη. Παρασκευή βράδυ και εσύ ως πέρασε και αυτή η δύσκολη εβδομάδα, ο κατακλυσμός του Νόε, Ζορμπά τον λέγανε άλλοι, Γκουζγκούνι το είπανε άλλοι, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Πάντως οι μέρες μοτοσυκλέτας ήταν οι μέρες καταστροφής για την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Αττικής αλλά γενικότερα της Ελλάδας, και σας το έχω πει ότι κάποια στιγμή θα με ακούσετε να λέω το δελτίο καιρού με τόσες πληροφορίες για τα καιρικά φαινόμενα. Ας εστιάσουμε όμως στις ημέρες μοτοσυκλέτας, μια εκδήλωση που ήρθε και έφυγε σαν να μην ήρθε ποτέ. Δύσκολες ημέρες ήταν αυτές της μοτοσυκλέτας. Τι να κάνουμε, εμείς οι μοτοσυκλετιστές αντέχουμε στα δύσκολα. Εκεί ήταν και το περίπτερο του Moto in Action και πρέπει να πούμε ότι ήταν και το περίπτερο του περιοδικού Moto, οι συνάδελφοι από τις σελίδες και το χαρτί. Και πολλοί μοτοσυκλετιστές τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και ελπίζουμε οι τρίτες σε σειρά ημέρες μοτοσυκλέτας να έχουν πολύ καλύτερο καιρό και κατ' επέκταση και πολύ περισσότερο κόσμο. Όπως και να έχει, δεν μας πτωεί ο καιρός, ο χειμώνας, οι βροχές, τα χιόνια και το χαλάζι. Μοτοσυκλετιστές είμαστε παντός καιρού και παντός εδάφους και όλα τα φύλλα στη μοτοσυκλέτα. Και όταν λέω όλα τα φύλλα, άντρες, γυναίκες υποστηρίζουν τους δύο τροχούς, υποστηρίζουν και αγαπάνε τη μαγεία του μοτοσυκλετισμού και γι' αυτό αυτή η εκπομπή θα είναι μια εκπομπή με άρωμα γυναίκας. Σας είχα ζαλίσει τις προηγούμενες εβδομάδες με εκδηλώσεις και κόντρα εκδηλώσεις που γίνονται. Είπα λιγάκι να πούμε σιγά σιγά στο μοτοσυκλετιστικό γίγνεσθε και στο ρου του μοτοσυκλετισμού. Έχοντας μαζί μας εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής το ωραίο φίλο και όχι ευαίσθητο, γιατί μαζί μου έχω δύο γυναίκες, φυσικά μοτοσυκλετίστριες, και θα μιλήσουμε γιατί άλλο για μοτοσυκλετισμό και γυναίκα. Και ξεκινάω και καλησπέριζω την πρώτη φιλοξενούμενη της εκπομπής, τη Μαρία Κονταξάκη. Καλησπέρα Μαρία, καλώς ήρθες στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Πρέπει να μας ξαναπείς καλησπέρα, γιατί είχα ξεχάσει να σηκώσω τις φέτες. Το παθαίνω εγώ αυτό. Είναι σαν την τοστιέρα που άμα δεν τη σηκώσεις δεν βγάζεις το ψωμί. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία Κονταξάκη, καλώς ήρθες στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λίγο καλύτερα τώρα μου φαίνεται, έτσι. Πολύ καλύτερα. Και ακριβώς δίπλα μου έχω την Ελένη Μανιάτη. Καλησπέρα Ελένη, καλώς ήρθες και εσύ στην εκπομπή. Λοιπόν, πώς σας γνώρισα τώρα, εντελώς τυχαία. Έρχεται η Μαρία και στο περίπτερο του Moto in Action στις ημέρες μοτοσυκλέτας και μου παίρνει άλλες τρεις γυναίκες. Και είχα και εγώ τη γυναίκα μου μαζί και ήσασταν σύνολο 5 το αριθμό. Και ήρθατε εκεί πέρα, αγκαλιές, φωτογραφίες, δημοσιότητες, χαμός, μαζί με 5 γυναίκες ακόμα συνολικά. Και σας λέω, ρε κορίτσια, τι είστε εσείς εδώ πέρα, και μου λέτε τον πόνο σας, τον καημό σας και την ιστορία σας. Και έτσι λοιπόν λέω, δεν έρχεστε να τα πούμε και στον αέρα της μοτοσυκλέτας να συζητήσουμε. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, αφορμή ουσιαστικά της πρόσκλησης ήταν μια ομαδική βόλτα που κάνανε οι κυρίες που έχω μαζί μου και αρκετές ακόμα στο Πήλιο, αν δεν κάνω λάθος, με την Αντέλη Μοτοτούρινγκ. Καλά τα λέω, Ελένη? Πολύ σωστά, Θανάση μου. Για πάμε λίγο να δούμε το χρονικό της πορείας που κάνατε και της εκδρομής σας με την εταιρεία νοικιάσεων και χρονομίσθωσης μοτοσυκλετών. Όλα τα πάτημα. Ποιος είναι τέλος πάντων? Να περάσει η Αντέλη Μοτοτούρινγκ μετά το ταμείο, παρακαλώ. Αστειεύομαι. Λοιπόν, κάνατε μια εκδρομούλα. Για πάμε λίγο να δούμε πότε ξεκινήσατε και πόσες κυρίες ήσασταν. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή ήταν μια ιδέα του Ride Me Up από τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έπιασαν τον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποια συνέβρεση και του είπαν ότι πρέπει να οργανώσουμε μία βόλτα, μία εκδρομή, μία συνέβρεση, ναι, με τις Αθηναίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μέσα στην Αντέλη Μοτοτούρινγκ, ουσιαστικά είναι πλοηγός, και διοργάνωσαν λοιπόν στο Πήλιο ένα κομβικό σημείο για Βορρά και Νότο μαζί με τις Αθηναίες, αυτή την τριήμερη εκδρομή, η οποία είχε μαθήματα, είχε βόλτες, είχε test rides, ήταν ποικιλόμορφη, με διάφορες γεύσεις Πηλίου, γλυκά, μήλα, κάστανα. Ήταν ποικιλόμορφη, είχατε πάρει μαζί σας και τα αξεσουάρ σας, τα βαφτικά σας και τα σχετικά, δηλαδή είχατε και τέτοια πράγματα στο Πήλιο, βγήκατε έξω κοκέτες με τις μοτοσυκλέτες. Θανάση, ή ήταν τελικά και πιο ροκ την κατάσταση? Θανάση, φτάσαμε διαλυμένες από την κούραση και τη ζέστη. Μου θεάτε και μοτοσυκλέτα. Εγώ με καινούριο κράνος. Βέβαια, πάντα με καινούργια πρέπει να βρίσκεις φίλες. Που σημαίνει ότι δεν θέλω να το λερώσω με make-up και glitter. Ω Χριστέ μου, να τα προβλήματα. Θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή, παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά θέματα μοτοσυκλετιστικά και νομίζω, Ελένη, ότι θα συμφωνείς και εσύ με αυτά. Μάλλον, Μαρία, με αυτά που λέει η Ελένη. Και εσύ ως μοτοσυκλετίστρια και σχετικά νέα μοτοσυκλετίστρια, από ό,τι μου είπες πριν αρχίσουμε, 6 ολόκληρα χρόνια σε παρουσία της μοτοσυκλέτας. Ολόκληρα. Εντάξει, δεν είναι λίγα όμως εδώ που τα λέμε, 6 χρόνια. Εγώ νιώθω μπεμπέ. Βέβαια. Μα όλοι οι μοτοσυκλετιστές και οι μοτοσυκλετίστριες είμαστε μπεμπέ. Έχουμε τη νιώτη μέσα μας, έτσι. Σωστό και αυτό. Δεν μου λες τώρα, πόσες γυναίκες είχατε μαζευτεί συνολικά, Αθηναίες και Βορειοελλαδίτισσες? Λοιπόν, από Αθήνα ήμασταν 10, ναι, και από Θεσσαλονίκη άλλες 17.
27 Κοριτσόπουλα. Αμέ. 27. Εσύ πού έμαθες για την εκδρομή, πώς το επικοινώνεις δηλαδή η ομάδα? Εγώ την Αντέλη Μοτοτούρινγκ την ξέρω τουλάχιστον 2 χρόνια. Μάλιστα. Έχω ξανακάνει μια 2 εκδρομές, οπότε. Και μέσα από την Αντέλη έχεις μάθει για την εκδρομή δηλαδή? Ναι, ναι. Αχα. Facebook και τα σχετικά δηλαδή, είδες την ανακοίνωση? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε το σκέφτηκες πολύ για να πας και εσύ στην εκδρομή ή σου ήρθε έτσι αυθόρμητα? Καθόλου. Την ήθελα πάρα πολύ. Μάλιστα. Ήταν και η πρώτη μεγάλη που θα έκανα. Τι ήταν, ποιο ήταν το προσδόκιμο? Ήθελες να γνωρίσεις και άλλες γυναίκες, να ανταλλάξεις ιδέες ή να κάνεις απλά μια βόλτα με την Ήθελα να κάνω χιλιόμετρα. Σωστά. Με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η εκπαίδευση, η μίνι που θα κάναμε. Και βέβαια να συναντήσω και άλλες γυναίκες που οδηγούν μηχανές. Η εκπαίδευση, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι από το Μότο Θέση, το οποίο υποστηρίζεται. Ακριβώς. Και είναι παρακλάδι της ΜΟΤΟΕ, της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, και στην Λέσχη του Βόλου, που είναι ο Θωμάς Κακαδιάρης, που είναι η Μότο Λεβ. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει δημιουργηθεί, έχει εμπνευστεί ο Κακαδιάρης, ο Θωμάς, όλο αυτό το mood της εκπαίδευσης, και το έχει εμφυσίσει εδώ και αρκετό καιρό, μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρω σε 70.000 μαθητές. Έτσι είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, τα πρώτα στάδια, αλήθεια είναι, και πρέπει να τοποθετηθούμε λίγο και στο Μότο Θέσεις, αφού είναι Μότο Θέσεις, να πάρουμε και εμείς τη θέση μας. Είναι πάρα πολύ καλή πρώτη προσέγγιση για μικρές ηλικίες, για μικρά παιδιά μέσα από σχολείο κτλ. Από εκεί και πέρα, κάποιος μοτοσυκλετιστής, για να αντιληφθεί και να φτάσει σε ένα επίπεδο και να πάρει αυτό το ζουμί από το Μότο Θέσεις, πρέπει να προχωρήσει κάποια level για να δει, πέρα από τα αυτονόητα που δυστυχώς δεν τα αντιλαμβάνονται όλοι, το κάτι της παραπάνω. Ελένη, θα έρθω πάλι σε σένα. Mm-hmm. Ξεκινάτε από Αθήνα. Όλες μαζί φύγατε ή βρεθήκατε πάνω? Το 80% ξεκίνησε από τα γραφεία στη Μεσογείον. Μάλιστα. Δηλαδή ξεκινήσατε κομβόι κατά κάποιο τρόπο. Ξεκινήσαμε κομβόι μετά από ενημέρωση 2 μέρες πριν, το πώς θα πρέπει να στηθούμε στο δρόμο, τι σήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι οδηγίες, όλα αυτά. Και στα πρώτα διόδια βρήκαμε και άλλες 3 φίλες μας και συνεχίσαμε για Βόλο. Και δεν μου λες εσύ τώρα να πάμε στη Μαρία, πόσες μέρες κάνατε αυτά? Συγγνώμη, πόσες ώρες κάνατε? Κακούλης. Πόσες μέρες? Θα μπορείς να το πεις και έτσι. Γιατί μέρες μας φάνηκε. Αλήθεια. Εντάξει, πήρε πολλή ώρα. Εγώ θεωρώ ότι οι συνθήκες ήταν αντίξωες με τη μικρή εμπειρία που έχω. Συγγνώμη, με τι μοτοσυκλέτα πήγες? Εγώ πήγα με ένα 2,5. Ήταν ο ήρωάς μας. Εντάξει, μια χαρά. Ήρθε με το 2,5. Ήμουνα στα κόκκινα σε όλη τη διαδρομή. Πρέπει να χάλασα την πιο πολύ βενζίνη από όλες. Που λέω τα 2,5 δεν καίνε. Απορρίφθηκε ο μύθος. Καταρρίφθηκε. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Okay. Μήπως μετά την εκδρομή είσαι τώρα στα έτοιμη για κάτι μεγαλύτερο? Καλά, εννοείται. Το επόμενο project είναι αυτό. Το επόμενο, πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, πιο ταξιδιωτικό, έτσι. Έτσι, έτσι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι επειδή είσαστε ηρωίδες και οι δύο και όλες οι γυναίκες που οδηγάτε μοτοσυκλέτες, και ακόμα μεγαλύτερες ηρωίδες, να πούμε, είναι οι κυρίες που κάθονται πίσω από εμάς και τις πηγαίνουμε βόλτα. Οπότε όλες έχετε κάτσει λίγο πολύ στη θέση του συνεπιβάτη. Βεβαίως. Είσαστε οι ηρωίδες στο τετράγωνο όλες, εντάξει. Και από ό,τι ξέρω, η Ελένη είναι και συνταξιδιώτης πίσω στη μοτοσυκλέτα του καλού της, έτσι δεν είναι? Καλά τα λες. Με 3.000 χιλιόμετρα στην πλάτη μου πριν το πήλιο. Εγώ να σου πω κάτι, με την εμπειρία που θα είχα τα πρώτα 2 χρόνια, δεν σου λέω παραπάνω, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνταξιτέψω και να οδηγάει άλλος μοτοσυκλέτα. Αυτό δηλαδή που κάνετε κάποιες και οδηγάτε και μοτοσυκλέτα και κάθεστε από πίσω, είναι πραγματικά. Άντε τώρα, εγώ να πάρω το φίλο εκεί πέρα, τον άντρα στο Κωστάκι, και να πάμε βόλτα μαζί και να κάθομαι μία εγώ πίσω. Θέλουμε και μπεμπιλίνο, κατάλαβες? δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ λέω να περάσουμε σε ένα κομμάτι, γιατί έφερα σήμερα μουσική επιλογή από γυναίκες σκληροπυρήνικες του ροκ και της πιθανόν και της μοτοσυκλέτας. Και φυσικά θα επανέλθουμε με μοτοσυκλέτα και γυναίκα, με άρωμα γυναίκα, σε αυτή η εκπομπή, το αέρα της μοτοσυκλέτας. Εντάξει, τώρα μην μου πείτε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πιο δυναμικά από την Ατάρνερ, έτσι? Τη γιαγιά της ροκ, εδώ μιλάμε για σκληροπυρηνικό άτομο, η Τίνα Τάρνερ. Συμφωνείς, Μαρία? Μηχανή της λείπει. Δεν το ξέρουμε κιόλας αν έχει, δεν το ξέρουμε. Ισχύει, αλλά στο βίντεο κλίπ είναι άλογα από πίσω, μαύρο. Εντάξει, και εμείς ράιντερς είμαστε όλοι, έτσι? Οπότε κολλάει το ένα με το άλλο. Εντάξει, καβαλάριδες είμαστε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα ένα παλέμωχο των αγώνων ταχύτητας και τη μουσική του βάλα, επειδή δεν είσαι ο άνθρωπος, τα ακούω. Ήταν λίγο μεγάλο σε ηλικία, τέλος πάντων, σχέση με εμένα τουλάχιστον. Το έβαλα μουσική από western. Για μια χούφτα δολάρια κτλ. Άλογα από πίσω, καλπάζανε κτλ. Οπότε εντάξει, τώρα λέω πάλι θα φέρω κάτι με άλογα. Την Ατάρνερ εδώ πέρα δεν πέσει να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, εγκρίνεται πάντως μουσική επιλογή, έτσι? Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι καλοπροαίρετες, θα τη βγάλουμε καθαρή σήμερα, δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα τραυματισμένοι. Και να πάμε λίγο στο χρονικό του πηλίου και να συνεχίσουμε από εκεί πέρα που το είχαμε αφήσει περίπου, ότι φτάσατε τέλος πάντων και συναντηθήκατε με τις υπόλοιπες φίλες σας από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Μαρία, πρώτη μέρα στο πήλιο, γνωρίζεστε. Ήταν εύκολη γνωριμία με τις υπόλοιπες? Δεν ήτανε.
Δεν ήταν, γιατί ήμασταν πολλές. Ναι. Είναι πολλοί κόσμος όπου δεν γνωρίζεται μεταξύ του, είναι ένα θέμα. Όμως είχαμε ένα πολύ σημαντικό κοινό, τη μηχανή. Τη μοτοσυκλέτα. Αυτό που σας ενώνει και σας έκανε να φτάσετε και σαν μεταφορικό μέσο και σαν ιδέα. Ακριβώς. Οπότε σιγά σιγά αρχίσατε να τρίβεστε μεταξύ σας, να χαλαρώνετε και να γνωρίζεστε. Ακριβώς. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της εκδρομής, έτσι. Από τα βόρεια στα νότια και από τα νότια στα βόρεια, στο κέντρο της Ελλάδας, στο πανέμορφο Πήλιο. Έτσι. Με κέντρο το Βόλο. Στο Βολομήνα, τι κάψε κάποιο χωριό. Στα Χάνια. Στα Χάνια, ωραία, εντάξει. Πάλι καλά, δεν είχε κρύο και την περίοδο, δροσούλα μόνο έχει, έτσι. Ποια δροσούλα, Θανάση. Τι, 32 βαθμούς. Ακριβώς, 32. Α, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Ωραία, εντάξει. Με χειμερινές κορτούρες. Για να δούμε λίγο το ρου, ήταν εκδρομική η δράση καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας, κυρίως. Μαρία. Ναι, ξεκινήσαμε το Σάββατο πρωί. Παρασκευή ήταν μετά από όλο αυτό που τραβήξαμε. Ελευθέρα. Ναι, εντάξει, ξεκούρασα. Σάββατο πρωί ξεκινήσαμε σεμινάριο, αρκετή ώρα και μετά βγήκαμε στους δρόμους. Μάλιστα, πήγατε στα Πιπεράτα κατευθείαν δηλαδή, με σεμινάρι. Ναι. Και μετά κάνατε κάποια εκδρομικά στην ευρύτερη περιοχή που έχει αρκετά μέρη για να πάει κάποιος μοτοσυκλετιστής και όχι μόνο να γνωρίσει, να περάσει βέβαια, καλά. Βέβαια, αρκετά χιλιόμετρα, όπως και την Κυριακή στην επιστροφή, κάναμε μεγάλη γύρα. Όλη τη γύρα του Πηλίου ουσιαστικά για να γυρίσουμε. Γύρω στις 3 ώρες ήμασταν. Περίπου στις 3 ώρες, ναι. Ελένη, παρτάρατε κιόλας. Γνωριστήκατε μέσα. Παρτάραμε. Θανάση, το ξενοδοχείο πρέπει να κάει και. Τι είπες τώρα, υπάρχει αυτό στη θέση της ρίζας του, στη θέση του ακόμα. Το καβουρντήσατε. Θα σου πω ότι κατά τις 9 η ώρα, αφού είχαμε φάει και είχαμε πιει και λίγο κρασάκι μαζί με το φαγητό, ναι, πέφτουν τα φώτα και αρχίζουν να βγαίνουν βότκες. Λέω στη Μαρία, γιατί ήταν και συγκατοικός μου, Μαρία, λέω, Μαρία, τι γίνεται, εμείς γιατί δεν παίρνουμε βότκα. Μου λέει, Ελενάκη, χαλάρωσες, σε λίγο κι εμείς. Τσουπ, δεύτερο μπουκάλι, τσουπ, τρίτο μπουκάλι. Α, μιλάμε για μπουκάλια τώρα, όχι αστεία εδώ. Ελενάση, μιλάμε για μπουκάλια. Μάλιστα. Δεν είναι να σας αφήνουμε λίγο ελεύθερες, σας αμέσως πήραν μια αέρα τα μυαλά σας. Ακούτε αυτά που κάνουμε εμείς, δηλαδή τώρα σκεφτείτε κι εσείς βότκες και ουίσκι. Τέλος πάντων, για συνέχιση και γίνεται τις βότκες. Βασικά, ξέρεις, το ωραίο στην όλη αυτή κατάσταση ήταν ακατέργαστα όλα τα συναισθήματα. Δηλαδή, βγαίνανε πηγαία από την κούραση, από τις γνωριμίες, από τη χαρά, από το γέλιο. Βγαίνανε πηγαία συναισθήματα. Και αυτό για πάρα πολλές γυναίκες ήταν πρωτόγνωρο. Να το πάμε λίγο και σιγά σιγά έξω από την εκδρομή, γιατί αυτό που είπες μου άρεσε, μου περνάει μια ωραία πάσα και θέλω να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Εγώ προσωπικά, αν κάνω λάθος, με διορθώνετε τώρα, έτσι. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι λίγο καταπιεσμένες από το στερεότυπο της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, πρέπει να φτάσει σε μια ηλικία και να κάνει παιδί οπωσδήποτε, θα πρέπει να είναι παντρεμένη μέχρι εκείνη την ηλικία, θα πρέπει να είναι μέσα στα κοινωνικά πρέπει και πρότυπα που έχει φτιάξει κοινωνία, είτε θες από εμφάνιση είτε από επικοινωνία. Η μοτοσυκλέτα έρχεται λίγο κόντρα σε αυτά τα στερεότυπα. Πολύ, έρχεται λίγο και τα καταρρύπτει. Ίσως μέσα λοιπόν από τη δράση, γιατί αυτό που κάνατε ήταν μοτοσυκλετισμός. Είχε κοινωνικό χαρακτήρα επικοινωνιακά, είχε τη δράση τη μοτοσυκλετιστική, είχε και το κομμάτι μετά της ψυχικής υγείας. Γιατί το χαμόγελο, το χορεύω, το τραγουδάω είναι ψυχική υγεία. Μέσα από αυτό το πλαίσιο της όλης κατάστασης που βιώσατε, μήπως αυτό το κομμάτι που είχατε μαζί σας και έχετε πάντα μαζί σας και λέγεται γυναίκα, το μέρος του εαυτού σας, μήπως απελευθερώθηκε και ήσασταν πιο ανεξάρτητες εκείνη την ώρα και ζήσατε πιο ελεύθερα και άνετα? Θανάση, εγώ σαν άνθρωπος δεν καταπιέζομαι. Γενικά δεν βάζω πρέπει. Δεν ακολουθώ κανόνες. Ακολουθώ ότι με κάνει εμένα χαρούμενη, χωρίς αυτό να ξεφεύγει από τη δική μου, ας το πούμε, από τους δικούς μου θεσμούς και την παιδεία μου. Γι' αυτό είσαι μοτοσυκλετίστρια, γιατί ζεις τον εαυτό σου όπως θέλεις να τον ζήσεις εσύ. Εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι μια γυναίκα, καθώς πρέπει μέσα στην κοινωνία, μέσα στο πρότυπο της κοινωνίας, δεν μπορεί να μπει μέσα στο ρου του μοτοσυκλετισμού. Άσχετα, το να έχει μοτοσυκλέτα δεν σημαίνει ότι είναι μοτοσυκλετίστρια ή μοτοσυκλετιστής κάποιος. Μπορεί να είναι χειριστής δικύκλου. Αλλά για να είσαι μοτοσυκλετιστής, αυτό ήθελα να πω, με τον αυθορμητισμό και να το βγάλεις προς τα έξω, πρέπει να έχεις ξεφύγει από κάποια στερεότυπα. Καλά τα λέει, σωστά. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω λιγάκι σε αυτό, ότι όλες οι κοπέλες που βρεθήκαμε εκεί δεν ανήκουμε στις καταπιεσμένες γυναίκες που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τα θέλω τους. Οπότε δεν ήταν για μας ένα «έλα βρε παιδί μου να ξεσκάσουμε». Δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, οπότε εδώ που φτάνουμε και το πιάνουμε ανάποδα, και αν όχι ανάποδα έτσι όπως είναι τα πράγματα, μήπως τελικά είναι και μια πρόταση, παύλα πρόκληση, στις γυναίκες που έχουν πνιγεί από μια κατάσταση σαν απόδραση, σαν κάτι διαφορετικό που έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό τους και με μια διαφορετική δράση μοτοσυκλέτα. Είναι δηλαδή τρόπος απόδρασης. Είναι τρόπος ζωής.
Όχι απόδρασης. Για μένα. Σωστά. Είναι τρόπος ζωής. Δεν αποδράσει από τη ζωή. Τη ζωή τη φτιάχνει σύμφωνα με τα. Από τα στερεότυπα. Απόδραση από τα στερεότυπα. Δεν μιλάει για τη ζωή. Σίγουρα. Η ζωή είναι τρόπος ζωής. Συμφωνούμε. Ναι. Θανάση, αν είσαι εγκλωβισμένος, βάζοντας το κράνος και καβαλώντας τη μηχανή, ο εγκλωβισμός θα είναι μέσα σου. Δεν φεύγεις από αυτόν. Οπότε η μοτοσυκλέτα τι θα σου προσφέρει, μια ωραία διαδρομή. Θέλει γενικότερα η γυναίκα θέλει δουλειά για να πετάξει από πάνω της όλα τα βάρη, όλα τα πρέπει, όλο αυτό το κοινωνικό δέσιμο που μας κρατάει 20 χρόνια πίσω, τι να πω. Ναι, μπορεί και να είναι παραπάνω, δεν έχει σημασία, πάντως υπάρχει, το ζούμε. Κάποιες πολύ περισσότερο. Και μιλάμε για δέσιμο, 27 γυναίκες δέσατε στο πύλιο, Μαρία. Και όμως ναι. Το γλυκό έδεσε. Και όμως ναι, αφού σκεφτόμαστε ότι δεν είχαμε μια-δύο μέρες παραπάνω, νομίζω ότι θα ήμασταν πραγματικά αχώριστες. Είχαμε το κοινό αυτό, ήταν φοβερό. Τι λέγανε οι φίλες μας από τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Μας πειράζανε ότι είμαστε από την Αθήνα. Και ότι είμαστε φλωράκια. Οργανωμένες οι Βόρειες. Πολύ. Εξαιρετικά. Εγώ δεν ξέρω, σου είπα, δεν έχω εμπειρία, αλλά. Είχαν μηχανάρες, ήταν σούπερ γυναίκες. Κάνουν εκδρομικά, σούπερ. Κάνουν ναι, δράσεις. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, η Χριστίνα που μίλησε, η μία από το Ride Me Up, ο λόγος ήταν τόσο ενθαρρυντικός. Ναι, ναι. Ξεσήκωσε. Ξεσήκωσε τις γυναίκες. Δηλαδή, θεωρώ ότι θέλαν να σηκωθούν να ουρλιάξουν από ενθουσιασμό. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστώ όλα αυτά που ακούω. Γιατί ουσιαστικά δημιουργείται ένας κοινός πυρήνας με πάθος και παλμό. Στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Και εγώ προσωπικά πιστεύω, αν και επανειλημμένως έχω φιλοξενήσει γυναίκες μοτοσυκλετίστριες και με ιδιαίτερη δράση, όπως είναι η πολυτίμη Κυριακοπούλου, η πολυτίμη Μπόζνου που έχει ταξιδέψει και η μία και η άλλη, αλλά η Κυριακοπούλου δραστηριοποιείται στο κομμάτι το αγωνιστικό κυρίως. Η Μπόζνου που έχει ταξιδέψει με μεγάλες αποστάσεις, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη και όχι μόνο και κάπου από Ασία έχει πάει. Είναι σημαντικό να δείχνουμε και να δίνουμε την εικόνα της γυναίκας πάνω σε μοτοσυκλέτα, γιατί δεν είναι μια υπόθεση μόνο ανδρική τελικά. Και αυτό το βλέπουμε όσο περνάνε τα χρόνια και πιο έντονα. Και είναι ενθαρρυντικό για όλη την κοινωνία, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι αυτές που καταρρύπτουν και σπάνε τα στερεότυπα. Αυτό που είπα και πριν. Όταν η γυναίκα το κάνει σωστά, και νομίζω ότι είστε και λιγότερο παραβατικές από τους άντρες, είναι μια αλήθεια αυτό, όλα πάνε καλά. Να, πριν από 2-3 εκπομπές είχα μια κοπέλα, μια κυρία που είναι μηχανικός μοτοσυκλετών. Πολύ σημαντικό. Μπήκανε και στα συνεργεία, μπήκατε και στα συνεργεία μέσα. Νομίζω ότι και στην εκδρομή είχαμε μια κοπέλα, η οποία είναι μηχανικός. Είχαμε, ναι, ναι, ναι. Η οποία κάνει και μοτοκρός, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Να μείνουμε και λίγο στα μαθήματα. Πώς τα είδατε τα μαθήματα του μοτοθέσης, η πρώτη προσέγγιση δηλαδή. Ναι. Ας πάμε στην Ελένη, που είναι έτσι λίγο Θανάση, πιο παλιά. Τώρα εγώ δεν είμαι το σωστότερο άτομο να σου εκφράσει μια άποψη, γιατί έχω κάνει. Κάποια μαθήματα, Reading School κτλ. Έχω κάνει 5 σχολεία, μπαίνω πίστα. Όχι τίποτα φοβερό, προσπαθώ όμως αυτό που κάνω, το κάνω με μεγαλύτερη ασφάλεια και προς εμένα και προς τους άλλους. Οπότε για μένα η μοτοθέση ήταν ένα πολύ ωραίο εισαγωγικό μάθημα για κάποιον που δεν ξέρει τίποτα. Πολύ σωστά. Όχι, αυτή την τοποθέτηση ήθελα. Και λέω πολύ σωστά, γιατί το είπες πολύ αυθόρμητα και τοποθετήθηκες πολύ σωστά. Δηλαδή το πρώτο touch που έγινε με αυτή την. Με το μοτοθέση, με συγχωρείτε, είχε να κάνει κυρίως για αρχάριους. Σωστά. Όμως κάποιος που ήταν. Τελείως αρχάριος και είναι πριν πάρει το δίπλωμα ή ό,τι το έχει πάρει, ίσως του δώσει κάποιες πληροφορίες. Σωστά, σωστά. Στην πρώτη προσέγγιση. Σωστά. Το που κοιτάμε, το πώς στρίβουμε, το που πατάμε. Βασικά πράγματα που όμως είναι απαραίτητα και θεωρώ ότι οποιοδήποτε παίρνει μια μηχανή θα πρέπει να κάνει αυτά τα σχολεία, τα πρώτα σχολεία. Ωραία, ωραία. Ας φύγουμε από το μοτοθέσεις και ας πάμε στο δεύτερο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, τουλάχιστον εμένα, σε ό,τι αφορά το θέμα οργάνωσης μεταξύ σας. Εσείς από την Αθήνα ήσασταν ανεξάρτητες σόλο μοτοσυκλετίστρες, δεν ήσασταν σε κάποια ομάδα και βρεθήκατε. Αυτές οι 10 κυρίες. Ναι, ανεξάρτητες. Ναι. Ανεξάρτητες. Ναι, ναι. Από Θεσσαλονίκη ήταν πάλι ανεξάρτητες ή ήταν. Οργανωμένες. Οργανωμένες. Μπράβο. Αυτό που είδατε από τις γυναίκες, από τις κυρίες στη Θεσσαλονίκη, θα θέλατε να το μιμηθείτε, να το εξελίξετε και εσείς εδώ στην Αθήνα, να δημιουργήσετε μια ομάδα, ένα πυρήνα αντίστοιχα οργανωμένο. Θα ήταν ευχής έργο. Αλλά. Αλλά τι άλλα. Πού είναι αλλά το. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε χαμένες. Είμαστε, ναι. Είμαστε χαμένες, δεν ξέρω. Μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας. Στην Αθήνα. Θεωρώ ότι είναι τόσα πράγματα που περνάνε από τα χέρια μας που λες, OK, να δημιουργήσω μια ομάδα. Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ναι. Θα έχω χρόνο να ασχοληθώ. Και θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ, γιατί είδα το δέσμο που είχαν πάνω οι κοπέλες. Και λέω, γιατί στην Αθήνα να είμαστε τόσο πίσω. Δηλαδή, πιστεύεις ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιο πολύ ελεύθερος χρόνος. Μας το είπαν και οι κοπέλες. Εμείς σε 5 λεπτά λέει βρισκόμαστε. Εγώ θέλω 45 λεπτά για να βγω μισογείον. Δεν γίνεται.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πιο δύσκολη πολύ η Αθήνα. Όμως η Αθήνα δίνει περισσότερες δυνατότητες σε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε και τις ευκαιρίες, είμαστε πιο κοντά σε αντιπροσωπείες, πιο κοντά σε πολλά πράγματα. Ίσως να θέλει πιο πολύ κόπο. Δεν σημαίνει όμως ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το ίδιο, ίσως και καλύτερο. Βασικά, βγήκε μια ανάγκη, βγήκε μια δίψα από τις γυναίκες μέσα από αυτή την εκδρομή, που εγώ αυτό θέλω να κρατήσω και να επικοινωνήσω προς τα έξω. Μια δίψα για μάθηση, μια δίψα για επικοινωνία της γυναικείας πλευράς πάνω στη μηχανή. Και ουσιαστικά θέλω να προσκαλέσω όλους όσους ασχολούνται επαγγελματικά πλέον με το χώρο της μοτοσικλέτας να μας έχουν υπόψη τους. Είμαστε ένα κοινό το οποίο διψά για μάθηση, το οποίο είναι έτοιμο. Θέλει να αγοράσει μηχανές, θέλει να αγοράσει εξοπλισμό. Υπάρχουν και οι νέοι οδηγοί, οι οποίοι ακόμα προσπαθούν, αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε έτοιμες και ζητάμε βοήθεια σε track days, σε σχολεία, σε εκδρομές, όπου μπορούμε τέλος πάντων και εμείς να χωρέσουμε έστω αυτό το λίγο κοινό, το μικρό κοινό που είμαστε, αλλά είμαστε πάρα πολύ δυναμικές, διψάμε, και όποιος μπορέσει να το δει αυτό, νομίζω ότι θα είναι πολύ κερδισμένος, όπως και εμείς βέβαια. Μαρία, βλέπεις και εσύ κάτι αντίστοιχο, δηλαδή από τη δικιά σου την προσωπική εμπειρία στα 6 χρόνια που οδηγάς μοτοσυκλέτα, ότι είσαστε πιο πρόθυμες, έτοιμες να δεχτείτε το οτιδήποτε είναι θετικό για εσάς? Καταρχάς, να συμπληρώσω λίγο την Ελένη λέγοντας ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν έβρισκα γυναικείο παντελόνι μηχανής. Δεν έβρισκα. Και δεν πήγα σε ένα και δύο καταστήματα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για να βρω. Και το κλείνω αυτό. Ναι, η συναναστροφή μου με τις υπόλοιπες κοπέλες και η επιθυμία μας να παραμείνουμε σε επαφή, χωρίς να γνωριζόμαστε, χωρίς να έχουμε και άλλα κοινά, τίποτα, μου δείχνει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Θέλουμε να είμαστε όλες μαζί, θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδρομές όλες μαζί. Εδώ δεν έχεις μια άλλη φίλη να σε ακολουθήσει, να πας με τη μηχανή μέχρι το Διόνυσο, παράδειγμα. Έπεσε κάποια πρόταση πάνω στο Πήλιο για την επόμενη πιθανή βόλτα? Κάτι συγκεκριμένο όχι, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα μάλλον είναι και το γεγονός ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, οπότε είναι ίσως λίγο ανασταλτικό αυτό. Ισχύει αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν θέλουμε να. Ότι θα κρατήσουμε την επαφή μας μέχρι το σωστό χρόνο. Θα κρατήσουμε, Μαρία. Έχουμε ανοίξει μια ομάδα στο Messenger και έχει πάρει φωτιά. Τι φωτιά, ναι, επικοινωνία, χαμός. Ναι, έχει πάρει φωτιά, Ανάση. Αφού λέω, θα πετάξει το κινητό. Τριν. Όχι, η Ελένη γράφει πιο πολύ από όλους, πρέπει να σου πω όμως. Πέταξε το, εντάξει, τι να σου κάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι σιγά σιγά, έτσι να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα, να ξεκουράσουμε τα αυτιά των ακροατών και θα επανέλθουμε με τις γυναίκες μοτοσυκλετίστριες, που είναι η αφορμή να τους δώσουμε βήμα να μιλήσουν, να πούνε τις απόψεις τους και να αρχίσουμε να επικοινωνούμε σιγά σιγά το μοτοσυκλετισμό σαν κάτι, μα είναι κάτι φυσιολογικό και για τις γυναίκες. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το κομμάτι, Μπαρακούντα, ιστορικό κομμάτι από Heart. Τέλος πάντων, ήταν διασκευή λίγο, για να είναι πιο δυναμικό, μιας και μιλάμε τώρα για δυναμικές καταστάσεις και πιο σύγχρονες. Να δούμε λίγο το κεφάλαιο γυναίκα και μοτοσυκλετισμός στην καθημερινότητα, δηλαδή στο διατάφτα. Πώς εκφράζεται και πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς πάνω από τη σειρά της μοτοσυκλέτας. Καταρχάς, θέλω να ξεπεράσουμε κατευθείαν το δεδομένο ότι υπάρχει ρατσισμός, πιστεύω, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ρατσισμός. Εσύ κουνάς, Μαρία, το κεφάλι κάπως. Ναι, ισχύει. Αλλά είναι αστείος ο τρόπος που τον εκφράζουν. Υπάρχει ρατσισμός? Όχι, θα σου πω το πολύ απλό. Κόκκινο φανάρι, περιμένουμε να φύγουμε. Ωραία. Λοιπόν, και είμαστε μαζί, είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι μοτοσυκλετιστές άντρες, οι οποίοι θα μαρσάρουν, θα είναι έτοιμοι να φύγουν πριν από μένα που έχω και τη μεγάλη μηχανή. Και φεύγοντας, βέβαια, θα κάνουν και τις άλλες σούζες, διότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ναι. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ναι. Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Τον εισπράτησε σαν παρατηρητής πιο εύκολα, δηλαδή. Βέβαια. Είναι πολύ αστείο. Ναι. Υπάρχει χιούμορ, δηλαδή, στην καθημερινότητα. Προφανώς, αμέ, βέβαια. Ένα περιστατικό πέρα από το γενικότερα φαινόμενο που είπες, έχεις κάτι πρόσφατο, ας πούμε, που να θυμηθείς και να μας πεις? Κάτι πιο προσωπικό, όχι. Ίσα-ίσα που όποιοι μου μιλάνε με πολύ ωραία λόγια και θαυμασμό. Είναι λίγοι, βέβαια. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό. Μάλιστα. Ελένη, εσύ τι έχεις να πεις για τα λεγόμενα της φίλης σου, της Μαρίας? Υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο φανάρι? Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, έχεις και ένα ντουκάτι. Έχεις και όπλο, έτσι. 796 θα ανάσεις. Εντάξει, παιδί, του δώσα ένα κυβικό εκατοστό. Μα αρέσει η Ελένητσα, σιγά τώρα. Κάντε 796. Εγώ θέλω να σου πω για το προηγούμενο μηχανάκι που είχα, το Ducati 848, που ήταν ένα super sport. Μισό λεπτό να το ξαναπούμε για όσοι, για να το γκουγκλάρουν όσοι έχουν τώρα την εκπομπή. Λοιπόν, Ducati 848 γατάκια, έτσι. Κόκκινο, φωτιά το Ducati, έτσι. Να σου πω, του δικού σου, να πούμε, του έριχνε με το Ducati? Όχι, το έπαιρνε.
Το έπαιρνε, αλλά όταν το έχεις εσύ, πώς, τι σχέση είχατε? Δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι μία από τις πρώτες φορές που βρεθήκαμε και του λέω θα σε βγάλω από Αττική Οδό να πας προς το σπίτι σου. Αν τον βρήκες, μακριά πρέπει να μείνει αυτός. Έμενε. Λοιπόν, και τον πας από εκεί. Και τον πάω Αττική Οδό. Μου λέει ότι είχε τερματίσει το μηχανάκι και ακόμα δεν σε είχα πιάσει. Εσύ είχες τον Ντουκάτι? Είχα τον Ντουκάτι. Αυτός τι είχε, πες μας, έτσι να χάρω λίγο. Είχε 1990. Κατέμ. Στα αυτάκια το κατέμ έφαγε. Τσαγάκι δηλαδή. Εντάξει, κοίταξε. Άμα δεν σε πήγε από χωματόδρομο όμως, για να σου δείξει και αυτός τι κάνει, ας πούμε, το κατέμ, σε πήγε. Να πούμε τώρα από την πεπατημένη τώρα. Με πήγε τα επόμενα χρόνια. Σε πήγε στο χώμα μετά. Σε χόρεψε στο ταψί. Με χόρεψε. Λοιπόν, οπότε πες μας τη δικιά σου εικόνα που έχει με το Ντουκάτι. Γενικά, οι άντρες στα φανάρια νιώθουν κόμπλεξ όταν βλέπουν μια γυναίκα με μηχανάκι. Γιατί ρε κολόπεδα μου το κάνατε αυτό? Για πάμε παρακάτω. Αυτό εκφράζεται είτε με έναν ωραίο θαυμασμό, α, του τύπου «σε παντρεύομαι». Α, το έχεις ακούσει? Ναι. Και του λέω «φιλαράκι, άργησες». Κύριε, η περίπτωση είναι σε κοιτάει με στραβό μάτι, ανοίγει, φεύγει, σούζες, παντιλίκια, σιγά ρε φιλαράκι. Καλά, να σκοτωθούμε κιόλα. Εντάξει, ναι, εντάξει, ηρεμήστε. Αλλά αυτά, τώρα πάνω σε Ντουκάτι ήσουν, έτσι? Και με το Monster και με το 8. Καλά, κοίτα τώρα, κάποιοι βλέπουν Ντουκάτι και το παθαίνουν αυτό σκέτο από μόνοι του, χωρίς το υπόλοιπο. Τώρα, άμα δουν και το υπόλοιπο που είναι γυναίκα, φαντάζομαι τι γίνεται. Έτσι, ναι, εντάξει, και σκέψω ότι εγώ δεν θέλω να προκαλώ. Δηλαδή, τα μαλλιά είναι μέσα, αθλητικά ρούχα. Και τώρα πα μια γενναιάδα κάτω από το κράνο, να τα γλιτώσω. Κάμα σου λέει άντρα γυναίκα, αλλά χίπστερ λέει. Χίπστερ. Αλυσιδάκι στο πλάι, εντάξει. Να σου πω, πάρε κράνο με μουσι. Δεν έχει πρόβλημα. Κορίτσια, όντως, άμα έχετε πρόβλημα, αξεσουαράκι στο κράνος μουσάκι από κάτω και παίζει και διπλό τραγίσκιο από κάτω με κοτσιδάκια ροζ. Μην χαλάσουμε το σεξ απειλή το γυναικείο. Το σκληραίνεις, Θανάση. Εντάξει. Κοίτα, δεν ξέρω, θα καταλάβει, θα αντιμετωπίσετε και κάποιους ανώμαλους στον τρόπο. Σίγουρα, αν έχετε αυτήν την εικόνα και σας φλερτάρουνε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Όμως, λειτουργικά, στην πραγματικότητα, υπάρχουν κάποια θέματα που σας απασχολούν και θα έπρεπε να σας απασχολούν περισσότερο επειδή είστε γυναίκες και είστε πάνω στη μοτοσυκλέτα? Έχετε εντοπίσει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της παραβατικότητας με τα αυτοκίνητα, της δομής που είναι φτιαγμένη η δρόμη και η κοινωνία για το δίκυκλο, στο θέμα των παροχών που υπάρχουν για τη μοτοσυκλέτα? Γενικότερα, είσαστε ικανοποιημένες από την κοινωνία που ζούμε σαν μοτοσυκλετίστριες, όχι σαν γυναίκες, σαν μοτοσυκλετιστές, να το πούμε? Σε καμία περίπτωση. Εγώ πραγματικά έχω σοκαριστεί, επειδή οδηγώ και λίγα χρόνια. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις με μοτοσυκλέτα. Είναι απαγορευτικό για μένα στην Αθήνα μέσα. Και λόγω της κατάστασης των δρόμων και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει παιδεία από τους υπόλοιπους οδηγούς. Ευτυχώς εγώ σε μεγάλη ηλικία πήρα το δίπλωμα της μηχανής, οπότε είχα μια διαφορετική αντιμετώπιση και λόγω του αυτοκινήτου που οδηγούσα τόσα χρόνια. Και πρέπει να είσαι και λίγο μάτι κάλχα, λίγο να προλαμβάνει, όχι λίγο. Βοηθάει πολύ το αυτοκίνητο που είχε σίγουρα, γιατί. Οπωσδήποτε. Βλέπεις πώς, καταλαβαίνεις πώς σε βλέπει ένα αυτοκίνητο όταν είσαι με τη μοτοσυκλέτα. Ακριβώς. Και πολλές φορές δεν σε βλέπει. Ακριβώς. Δεν θα το τοποθετήσω όμως τόσο πολύ σε θέμα φύλου αυτό. Θεωρώ ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Απλώς νομίζω ότι επειδή δεν είμαστε τόσο παραβατικές εμείς. Εγώ το είπα αυτό, έτσι, να τα λέμε τα και πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ίσως και ερχόμαστε πιο πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Με την έννοια ότι ο παραβατικός οδηγός θα διαφύγει του κινδύνου ενδεχομένως πιο εύκολα. Ενώ κάποιος που θα πάει με το νόμο. Ξέρεις, Μαρία, αυτό δεν φαίνεται μόνο στη μηχανή. Στην Ελλάδα είμαστε στο μυαλό the bigger the better, που σημαίνει αυτός με το φορτηγό. Ναι, ναι. Δεν σέβεται το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν σέβεται τη μηχανή. Η μηχανή δεν σέβεται το ποδήλατο ή το μπεζό. Είναι αλυσίδα αυτά. Είναι η παιδεία μας που δυστυχώς σε θέμα κοκ είναι μηδαμινή. Σωστό. Ναι. Θυμάμαι ένα καρτούν παλιά που ήταν μάλιστα και ασπρόμαυρο που έδειχνε, ξέρεις, τα ζώα που ήταν άνθρωποι και κυκλοφορούσαν στον δρόμο και ήταν, ξέρεις, κάτι πολύ γλυκούλιδες σκυλάκια, κάτι πολύ γλυκούλιδες γάτι, αλλά με ρούχα ανθρώπινα και μπαίναν τέλος πάντων σε αυτοκίνητα και μόλις μπαίνανε μεταμορφωνόντουσαν σε λύκη, ας πούμε. Ναι, ναι, και ισχύει πραγματικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα με τη βιομηχανική επανάσταση, ότι ο άνθρωπος, σαν προέκταση του εαυτού του, είδε το όχημα. Άλλωστε έτσι επιλέγουμε τη μοτοσυκλέτα, το αυτοκίνητο. Βεβαίως. Έτσι επιλέγουμε. Θέλουμε δηλαδή να κρύψουμε τις αδυναμίες μας πολλές φορές και όχι να καλύψουμε τις ανάγκες μας και κάνουμε επιλογές του ανάλογου οχήματος ανάλογα με αυτό που μας λείπει. Ας μην μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο. Ναι, ας μην μιλήσουμε για κάτι άλλο σίγουρα, αλλά αυτό που καταλαβαίνουν όλοι γιατί θα μιλούσαμε και είναι το κάτι άλλο, είναι και μια
ομοί και μεγάλη πραγματικότητα. Και πραγματικά έτσι εκτονώνονται οι άνθρωποι που έχουν πάρει το όχημα το μεγάλο, πολύ επιθετικά σε όλους τους άλλους. Και τώρα εδώ θα πω οι άντρες όμως, και όχι γενικά. Δηλαδή θεωρώ πραγματικά ότι είναι προέκταση του αντρισμού τους το μεγάλο όχημα, η μεγάλη μηχανή, ναι, και ούτω καθεξής. Το εισπράττουμε όλοι αυτό, άντρες γυναίκες, από τους υπόλοιπους συνοδηγούς που υπάρχουν στον δρόμο, συνοδοιπόρους. Δεν είναι κάτι που θα το δει μόνο μια γυναίκα. Το βλέπουμε και εμείς. Και πολλές φορές το έχουμε κάνει. Όλοι λειτουργούμε πιο επιθετικά όταν είμαστε πάνω σε μια μοτοσυκλέτα ή μέσα σε ένα αυτοκίνητο, από ό,τι αν ήμασταν με τα πόδια. Σωστά. Δυστυχώς, έχουμε όλοι μερίδιο. Άλλος 2, άλλος 3%, άλλος 80%. Η διαφορά φαίνεται από ένα ποσοστό και πάνω, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε σεμνοί. Δεν έχουμε την αρετή μέσα μας. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Δεν το έχουμε εξελίξει. Ήρθαν τα πράγματα και τα γεγονότα πριν να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν είχαμε την παιδεία να δεχτούμε μοτοσυκλέτες με 200 άλογα και 30.000 ευρώ σαν να είναι κάτι αναγκαίο. Τις έχουμε σαν εφέ, δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, οργανωμένος μοτοσυκλετισμός και γυναίκα σας έχει απασχολήσει το θέμα. Θα σκεφτόσασταν ποτέ, με συγχωρείτε, να γραφτείτε σε μια λέσχη, άσχετα αν είναι γυναίκες ή όχι οι υπόλοιπες, τα υπόλοιπα μέλη. Έχει σκεφτεί ποτέ, Μαρία, να γραφτείτε? Εγώ προσωπικά μέχρι τώρα όχι. Μέχρι την εμπειρία αυτή δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί. Σε έχει αποτρέψει κάτι? Όχι. Δεν το σκέφτηκα. Απλώς δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Όταν είδα από κοντά πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό και τι μπορεί να μου προσφέρει. Ναι, έχω μπει σε αυτή την σκέψη τώρα πια. Εσύ, Ελένη, έχεις πλησιάσει ποτέ κάποια λέσχη? Παλαιότερα, και μάλιστα ήμουν πάρα πολύ ενεργή, μέχρι που άρχισα να βλέπω τους άντρες να με πλησιάζουν αλλιώς, το οποίο δεν ήταν κάτι που ήθελα, γιατί εγώ δεν πήγα να βρω κάποιον εκεί. Δεν πήγες να φλερτάρεις, πήγες σαν μέλος της λέσχης απλά. Ακριβώς. Σαν μοτοσυκλετιστής πήγες. Ακριβώς. Οπότε όταν άρχισε να συμβαίνει αυτό, απομακρύνθηκα και δεν με ενδιαφέρει πλέον υπό αυτή την έννοια να μπω σε κάποια λέσχη. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συνυπάρξει μια ομάδα γυναικών κάτω από την ιδέα και το θεσμό μιας λέσχης μοτοσυκλέτας μόνο με γυναικεία μέλη? Ή θα ήταν κάτι ακραίο και δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο? Νομίζω στη Θεσσαλονίκη τα κορίτσια, στο Ride Me Up, που είναι και 3.000 μέλη, να το πούμε και αυτό. Είναι χαρά λειτουργούν. Μια χαρά. Μισολοτοκίνη ομάδα, έτσι, δεν είναι λέσχη. Δεν είναι δηλαδή, φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω, αλλά δεν έχω πληροφορία τουλάχιστον ότι είναι λέσχη. Είναι μια ομάδα ιντερνετική, μέσα σε κάποιο blog του Facebook στην προκειμένη περίπτωση, φαντάζομαι, ξαναλέω. Σωστά. Αν κάνω λάθος ζητάω συγγνώμη. Η λέσχη είναι κάτι πιο λιγότερο ιδεατό και περισσότερο υλικό. Υπάρχει έδρα. Κάνουν εκδρομές, είναι interactive. Δηλαδή, ναι, δεν είναι απλά μια συζήτηση, ναι, στο Facebook. Εντάξει, είναι σημαντικό. Υπάρχει δράση πίσω από την ομάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Εσείς έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα? Ή τουλάχιστον μετά από το Πήλιο, μετά από την εκδρομή που κάνατε πρόσφατα. Το σκέφτεστε? Το τολμάτε? Ξέρετε, υπάρχει μια λέσχη στην Αθήνα η οποία δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Γιατί οι γυναίκες δεν το ζητάνε. Δηλαδή δεν βγαίνει καμία εκδρομή. Γίνεται ένας καφές μια φορά το μήνα, πάνε 2-3 άτομα. Οπότε δεν ξέρω αν τελικά έχει ενδιαφέρον στην Αθήνα ή επειδή οι Αθηναίες είμαστε στον κόσμο μας, έχουμε πήξει με όλα, ή δεν έχει βρεθεί η σωστή λέσχη, γιατί μπορεί να είναι και αυτό. Οι γυναίκες έχουν δραστηριοποιηθεί κατά καιρούς σε πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις και κοινωνικές ομάδες, όπως είναι ο Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων. Και το λέω γιατί έχω έτσι επαφή επανειλημμένως με το Σύλλογο, με την Παρασκευή τη Βάγκαλη, η οποία είναι η πρόεδρος και η δημιουργός του Συλλόγου. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που έχουν να κάνουν με ευαίσθητες πτυχές της κοινωνίας, όπως υπάρχει Σύλλογος Κακοποιημένων Γυναικών, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε. Και νομίζω ότι ένα πάντρεμα μοτοσυκλέτες, μοτοσυκλετίστριες, με μια κοινωνική δράση που είσαστε πιο ευαισθητοποιημένες ως γυναίκες σε αυτόν τον τομέα, τουλάχιστον έτσι έχουν δείξει τα γεγονότα, θα ήταν πιο χειροπιαστό και πιο αληθινό. Σωστά. Και θα σας εκφράζει περισσότερο. Δηλαδή, μία λέσχη γυναικεία μόνο, κακά τα ψέματα νομίζω δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Αλλά μία λέσχη γυναικών που θα είναι μοτοσυκλετίστριες, που θα έχουν όμως και μια κοινωνική δράση κάπου αλλού, ή όχι μόνο σε ένα ακόμα κομμάτι, σε πολλά άλλα κομμάτια, τα οποία ίσως εσάς τις γυναίκες να σας αγγίζουν πιο πολύ και μπορείτε να είστε πιο δραστήριες, θα έχετε μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση και επικοινωνία για το έργο σας το γενικότερο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πιο καλό σαν τίτλος και ακόμα καλύτερο σαν δράση. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Ενδιαφέρουσα. Πραγματικά. Για άντρας. Για άντρας. Εντάξει, παιδιά, όλοι μέσα μας έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, σκεφτόμαστε και λιγάκι. Να, τώρα εδώ πέρα με έχετε εμπνεύσει. Γιατί είμαστε με τα ακουστικά, είμαστε με τα μικρόφωνα. Υπάρχει μια σύνδεση μέσω της κονσόλας που περνάτε ιδέες που απλά δεν τις λέτε εσείς. Γιατί εγώ τώρα, ξέρετε, έχω εδώ πέρα και κάποια συστήματα στην κονσόλα που σας κλέβω ιδέες.
Πώς να μην σαν εγκεφαλογράφημα είναι αυτό το πράγμα εδώ με την εκπομπή. Δεν μπορώ δηλαδή να εκλαμβάνω μόνο αυτά που λέτε και περνάω το μικρόφωνο. Παίρνω και κάτι παραπάνω μέσα. Βέβαια, υπάρχουν. θα δείτε μετά τα συστήματα που έχουμε εδώ στην Ερτόπεν και πώς παίρνουμε πληροφορίες από τους φιλοξενούμενους. Τι νομίζετε. Εδώ, από εδώ έχουν πέσει κυβερνήσεις. Όταν πέρασα το σκάνερ, ήταν αυτό που χτύπησε λίγο. Ναι, μοιάζει με σκύλο. Μοιάζει με σκύλο που γάβει. Σαν το Terminator που είχαν τα σκυλιά, καλώς καταλαβαίνετε. Το έσω σκύλι πως γάβγιζε μόλις σας είδε. Μόνο σε γυναίκες το κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι άλλο ένα κομμάτι κολλάει να το βάλουμε έτσι να ξεκουραστούμε και θα επανέλθουμε φυσικά από τον αέρα της μοτοσυκλέτας και την Ερτόπεν στους 106,7 στα FM και www.ertopen.com με συγχωρείτε με τις δύο φίλες μας μοτοσυκλετίστριες. Και σήμερα στον αέρα της μοτοσυκλέτας μιλάμε με το ωραίο φίλο, μιλάμε με τις γυναίκες μοτοσυκλετίστρες με αφορμή τη δράση, μια εκδρομή που έγινε στο Πήλιο πριν σχεδόν από ένα τριβδόμαδο. Καλά λέω, κορίτσια. Τρεις εβδομάδες περίπου πήγατε στο Πήλιο. Βρήκατε τις φίλες. Δύο πολύ ωραία, δύο εβδομαδούλες. Βρήκατε φίλες μοτοσυκλετίστρες από τη Βόρεια Ελλάδα που το οργανώσανε. Και αφορμή λοιπόν της εκδήλωσης, αφού βρεθήκαμε στις ημέρες μοτοσυκλέτας, είπαμε να κάνουμε και μια εκπομπή να τα πούμε. Είπαμε δύο λόγια, σίγουρα δεν χωράνε τα πάντα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Να πούμε όμως τι θα προτείνατε και εσείς από πλευρά σας σαν γυναίκες μοτοσυκλετίστρες για να γίνει η μοτοσυκλετιστική πραγματικότητα στο ωραίο φύλλο στις γυναίκες πιο εύκολη. Με περισσότερη ενημέρωση. Πριν από λίγο μου πει η Μαρία ότι είχε πάει να αγοράσει ένα παντελόνι μοτοσυκλέτας και δεν έβρισκε γυναικείο παντελόνι μοτοσυκλέτας. Αυτό είναι, εντάξει, το στόκ έχει αλλάξει. Είναι λιγότερα τα πράγματα. Δεν είναι αυτά που είχαν κάποτε τα μαγαζιά λόγω οικονομικής κρίσης. Αλλά και πάλι είναι ένα θέμα. Εσείς τι θα θέλατε, αν μπορούσε κάτι να γίνει από τα εύκολα, να άλλαζε ή να γινότανε προς τις γυναίκες μοτοσυκλετίστριες? Πιο ωραία ρούχα. Πιο ωραία ρούχα. Να το ακούσουν οι σχεδιάστες. Να μια καλή πρόταση. Λίγο πιο ωραία ρούχα. Πιο κομψά, πιο γυναικεία. Όχι πιο κομψά, πιο γυναικεία απαραίτητος, αλλά λίγο διαφορετικά. Γιατί πρέπει να είναι το μαύρο το κλασικό που φοράνε οι άντρες άπειρα χρόνια τώρα. Έχω δει μπουφάν και μπουφάν φούξια με λαχούρια. Έχω δει μπότα μοτοσυκλέτας με τακουνάκι. Τώρα με συγχωρείτε. Τα έχουμε δει και αυτά. Υπάρχουν. Δηλαδή, τι θέλετε και τα γεράκι μοτοσυκλετιστικό, δηλαδή. Τι να σου πω κάτι, Θανάση μου. Εγώ δηλαδή το καλοκαίρι που δουλεύω και βγαίνω και πρέπει να είμαι γκράντε και πρέπει να πάω στον Πειραιά και πάω με το σκούτερ. Γιατί μην έχω το ταγεράκι μου? Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι το αδικό μου θέμα. Είναι σχεδιαστικό και κατασκευαστικό από τις εταιρείες. Μπορεί να φτάσει η έκκλησή σας και στις εταιρείες, τέλος πάντων. Ωραία, αυτό είναι κάτι το. Θα γίνει. Θα γίνει. Έτσι, πράγμα. Αυτό είναι εύκολο λοιπόν που ζητήσατε. Θα γίνει. Άλλο, πάμε σε πιο δύσκολα πράγματα. Τι θέλω εγώ να γίνει. Επόμενη επιθυμία. Θέλω να γίνει μια εκδήλωση με όσες εταιρείες ενδιαφέρονται. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή, Yamaha, Honda, KTM, Ducati. Σε μια πίστα. Και να είναι ανοιχτή η μερίδα προς όλες τις γυναίκες με test rides μέσα στην πίστα όμως. Γιατί η γυναίκα έχει και το φόβο της μηχανής. Αν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε το φόβο από τη γυναίκα, το ότι καβαλάει μια μηχανή, το οποίο είναι test ride, και να δει πώς είναι να οδηγεί σε έναν χώρο ο οποίος δεν έχει φανάρια, δεν έχει αυτοκίνητα, παρά μόνο είσαι εσύ και η μηχανή, θα βλέπαν πολύ μεγάλη διαφορά και στα σχολεία τους και στις μηχανές, στη μεταπόληση. Γενικά πρέπει να έρθουν οι γυναίκες περισσότερο κοντά στις μηχανές. Πολύ ωραία ιδέα. Ομολογώ δεν την είχα ακούσει και τώρα με βάζει σε ιδέες περίεργες και σε δράση. Δηλαδή ένα test ride αποκλειστικά για γυναίκες, με ένδυση που θα μπορούσε να υπάρχει στο χώρο σαν παρουσίαση αποκλειστικά για γυναίκες. Εντάξει. Και μοτοσυκλέτες που να είναι πιο προσιτές σε γυναίκες. Όχι ότι δεν μπορείτε να οδηγήσετε ένα πανιγκάλε V4, δεν εννοώ αυτό. Όχι, το έχουμε δει και αυτό και γιατί όχι. Οι μοτοσυκλέτες είναι πολύ εύκολες και δεν έχει να κάνει με το σωματότυπο και τη μυϊκή δύναμη. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την επιμονή και την επιμονή που έχει ο αναβάτης. Έτσι. Όμως να δούμε λίγο και το μέσο όρο αυτής της ιστορίας για να είναι δηλαδή και ρεαλιστικό. Δηλαδή να γίνει μια τέτοια δράση για να έρθει η γυναίκα στη μοτοσυκλέτα. Δεν νομίζω ότι ένα Aprilia, ξέρω εγώ, RSV4 είναι το απόλυτο εργαλείο που θα προσελκύσει το μεγαλύτερο όγκο των γυναικών. Έτσι. Καλά τα λες. Οπότε ένα test ride σε μια πίστα, μπορεί να είναι και kart, μπορεί να είναι και πίστα των μεγάλων, δεν ξέρω. Έχουμε κοντά μας είναι αυτή. Να φιλοξένει σε ένα φεστιβάλ. Σωστή, μια εκδήλωση ολοκληρωμένη που να είναι αφιερωμένη στις γυναίκες. Άντρες θα έρθουν σε αυτήν την εκδήλωση, θα πηγαίνουν μόνο κερκίδα. Όχι, ούτε καν κερκίδα, θα είναι εκεί για να μας υπηρετούν. Να μας στείλουν τα μηχανάκια. Παιδιά, συγγνώμη. Θα πρέπει δηλαδή κάτι να προσφέρουν. Δεν το ξέρα. Κάτι να προσφέρουν.
να μας υπηρετούν, είπε. Εγώ δεν την είχα φωνάξει αυτή. Πες μου τώρα, ποιος άντρας δεν θα χαιρόταν να είναι σε μία πίστα με 50 γυναίκες και κολλητές φόρμες. Ορίστε. Αυτές τις δερμάτινες που δεν καταλαβαίνεις από μέσα. Τι. Μην το χαλάς. Προσπαθούμε να μαζέψουμε χορηγούς. Εγώ και δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι μέσα. Εντάξει, άντε, με τις ξύστρες τώρα εσύ. Σαν εργασία είναι. Αλλά δερμάτινες. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία ιδέα. Εμένα μου άρεσε. Μπράβο, Ελένη. Σοβαρά, σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα. Συμφωνείς εσύ σε αυτό? Απόλυτα. Ωραία. Πάρα πολύ. Θα είναι γιορτή. Άκου να δεις τώρα. Οι γυναίκες έχουν ένα φόβο με τη μηχανή. Και αυτό είναι το βάρος της μηχανής. Ναι. Το stand, ξέρεις, απλά πραγματάκια, το να τη μετακινήσουν στον χώρο. Ισχύει αυτό που λες, ναι. Οπότε, αν τους πάρουμε, και σε μένα ισχύει αυτό, αν πάρουμε το φόβο από τις γυναίκες, δίνοντάς τους μια δανεική μηχανή, με έναν άνθρωπο τους βοηθήσει στο πρώτο σχολείο, τις φέρνουμε πολύ κοντά στο να είναι έτοιμες να αγοράσουν μια μηχανή. Στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα, ναι. Να ξεφύγουν δηλαδή από αυτές τις απλές ανασφαλιούλες που μπορεί να έχουν και τις αγχώνουν. Μαρία. Προφανώς, γιατί όταν το άγνωστο γίνει γνωστό, πια. Αρχίζεις το αγαπάς. Και εκείνη η εκπαίδευση που παίζει ρόλο, βεβαίως, βασικά σου. Βεβαίως, βεβαίως. Και η επαφή. Σημαντικό, σίγουρα. Πολύ σημαντικό. Εγώ, κορίτσια, πιστεύω ότι οι γυναίκες ίσως να μπορέσουν να κάνουν τα πράγματα που δεν έχουν κάνει οι άντρες σε πολλά θέματα. Ίσως και στην Ελλάδα να χρειαζόταν μια γυναικεία κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το ακούσουν αυτό κάποιοι, αλλά ίσως οι άντρες τελικά είμαστε λιγάκι πιο παγαπώντιδες, πιο παραβατικοί. Νομίζουμε ότι τα μπορούμε καλύτερα. Εντάξει, κάποια τα μπορούμε καλύτερα, όπως και εσείς κάποια τα μπορείτε δεδομένα καλύτερα. Σημασία έχει όμως ότι δεν έχουμε δει και τη γυναίκα να αναλαμβάνει δράση στον κόσμο της μοτοσικλέτας που απέχουμε. Απέχουμε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή στο μοτοσυκλετιστικό κομμάτι και όχι στα μοντέλα και στις παρουσίες, στους χειριστές δικύκλων. Απέχουμε στην μοτοσυκλετιστική κουλτούρα σε καθημερινό επίπεδο. Και όχι μόνο στις πιο ειδικές δράσεις που γίνονται. Να έχεις στις ειδικές δράσεις, δεις τους ειδικούς. Ίσως η γυναίκα δώσει αυτή τη λύση. Έρθει δηλαδή και είναι αυτό το τέτρις, το σωστό τουβλάκι που θα μπει εκεί που δεν μπόρεσε να μπει μέχρι στιγμή σε ανδρική παρουσία. Έτσι κι αλλιώς. Οι άντρες έχουν μια δυσκολία στο να τα βάλουν όλα σε μια τάξη και να χωρέσουν. Λοιπόν, εδώ στο κόβω τελείω. Εντάξει, λέει, να σου πω το τράβηξε τα δωμάτια. Εντάξει, υπάρχει ένα σουρού εδώ πέρα. Σε υποστηρίζω, σε υποστηρίζω. Για συνέχισε. Και λέω ότι η γυναίκα μπορεί να καταφέρει κάτι που ο άντρας δεν μπορεί. Ποιο είναι αυτό? Έτσι το είπα πριν αυτό που είπα εγώ. Μην παίρνει το θάρρο. Ο άντρας έχει 1-2-3, η γυναίκα έχει 1, 1,2, 1,3. Πιο μικρομετρικές ρυθμίσεις. Και παράπλευρες. Ναι, αλλά άμα το 1,1 δεν δουλεύει, πας στο 1,3 εκεί, και δεν δουλεύει. Εκεί έρχεται ο άντρας. Τα ενδιάμεσα τι δηλαδή. Και με το σωστό κατσαβίδι το φτιάχνει. Κατάλαβες πως δεν είναι το γλυκό. Λοιπόν, βάση η εκπομπή να γίνεται επικίνδυνη για ενηλίκους. Εντάξει, μιλάμε για κατσαβίδια τώρα και έρχεται ο άντρας, λέει με το κατσαβίδι. Εκεί είναι η γυναίκα στο σπίτι και δεν είναι καλά. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο άντρας με το κατσαβίδι και του λέει φτιάξε με. Αυτό εννοεί τώρα. Μίλησέ μου. Μίλησέ μου για τα ενδιαφέροντα. Κάνει σόκινγκ το θέμα. Φτιάξε με όχι. Φτιάξε με όχι. Πώς, γιατί... Το παίζεις πιο διπλωματικά. Α, τι είναι αυτό που κρατάς κατσαβίδι? τότε φτιάξαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκπομπή θα ξεφύγει από τα όρια και τη συζήτηση. Και νωρίς. Μόλις μία ώρα εκπομπή και έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Τι όμως... κάνω ισκάκι, ρε Θανάς. Καλά, τίποτα, τώρα οδηγάμε, ρε κορίτσια, οδηγάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Περιμένω πώς και πώς να την ακούσω και εγώ την εκπομπή όταν θα ανέβει στο YouTube, γιατί πρέπει να μπαίνετε στο κανάλι το προσωπικό μου, Θανάση Μουρίκης, και να ακούτε τις εκπομπές που έχετε χάσει, αν δεν τις ακούτε Παρασκευή 10 με 11 από τη συχνότητα του 106,7 και στα FM. Ναι, και www.ertopen.com. Ευχαριστώ, Μαρία, που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Περιμένω κάποια μοτοσυκλετιστική δράση να με καλέσετε να είμαι και εγώ παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, που ήσουν εδώ και μας τα πες έξω από το κράνος. Κορίτσια, καβαλίστε. Καβαλίστε, κορίτσια, και για τα ενδιάμεσα υπάρχουν κατσαβίδια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να φοράτε όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και να οδηγάτε με ηρεμία και να αγαπάτε αυτό που κάνετε.